centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Διονύση, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους κρατάς. Λοιπόν, ντούρασες, ακούω δυνατά, πάμε. Ξεκουράστηκες καθόλου? Δύο-τρεις ώρες μόνο το βράδυ. Άντε. Γιατί μέχρι το βράδυ, μέχρι τις μία ήμασταν σε ρίεξους με τις αλατιέρες και στο καπάκι πήγαμε, ξεκουραστήκαμε 2 ώρες και από τις 5 παρά είμαστε πάλι στο δρόμο. Λοιπόν, δεν σταματάμε. Διονύση, πιστεύω ότι μέσα στη μέρα θα περάσουμε το 0. Είμαστε μείον 2,5 αυτή την ώρα και νομίζω ότι και με τον ήλιο θα βοηθήσει και να μας διευκολύνει όλους τελικά. Από την πρώτη στιγμή, Χρήστο, όπως είπα και χθες που μιλήσαμε, τα διαχειριζόμασταν όλα. Το μόνο που δεν μας βοήθησε καθόλου, όλο το βράδυ είχαμε ανεμοσούρια, είχαμε πολύ άνεμο και ακόμα τα χιόνια. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι που είχαν καθαριστεί από τη μεριά του Δήμου, όλο το βράδυ, επειδή φυσούσε όλα τα χιόνια από τα πεζοδρόμια, ήρθαν στους κεντρικούς δρόμους και ξανακαθαρίσαμε τους κεντρικούς. Εκεί μόνο ήταν το μόνο μας λίγο που καθυστερούμε, γιατί ανοίξαμε τους κεντρικούς δρόμους και μετά προχωράμε σε όλα τα άλλα. Όλα τα μηχανήματα είναι έξω, δίνουμε κατευθύνσεις στα στενά, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε Καλυθέα. Στα στενά μέσα ανεβαίνουμε, όχι, παντού είμαστε, παντού, όπου χρειαστεί. Η Καλυθέα που έχει, δεν έχει απλά στενά η Καλυθέα, έχει δύσκολα στενά η Καλυθέα. Δύσκολα στενά, πραγματικά. Δίνουμε αγώνα, κάνουμε τα πάντα, υπάρχουν τα τηλεφωνικά κέντρα, το δικό μου, ήδη τα δύο που έχω, το ένα έχει από μπαταρία. Είμαστε κοντά στους δημότες όπου μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Με την ευκαιρία να πούμε ότι εκτός από τα τηλέφωνα του Διονύση του Λίτσκα, που από χθες μέσα από την εκπομπή μας τα έχουν δώσει και ο Δήμαρχος και ο ίδιος ο κύριος Λίτσκας για οποιαδήποτε πρόβλημα, υπάρχουν και τα τηλέφωνα στο Δήμο Καστοριάς. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Είναι δύο γραμμές, ναι. 81-318 και στο 2467-3-51-100. Είναι δύο τηλέφωνα. Αυτά τα τηλέφωνα είναι για όλες τις περιπτώσεις, για δύσκολες περιπτώσεις. Για όλα. Κοίτα, τώρα Χρήστο, μιλάμε για αυτονόητα πράγματα. Ήδη εγώ χθες που μιλήσαμε και στο ραδιόφωνο μέχρι το βράδυ, δέχτηκα γύρω σε 70 κλήσεις. Μάλιστα. Συζητήσαμε όλο το βράδυ μέχρι τη μία ώρα από το πρωί, γίνεται πάλι το ίδιο. Άρα από την ώρα που δώσαμε χθες την έκτακτη εκπομπή τα τηλέφωνα, δεν σταμάτησαν να χτυπούν μέχρι το βράδυ. Απλά θέλουμε λίγο, γιατί ζητάω την κατανόηση του κόσμου. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται. Είχαμε 30 ώρες συνεχόμενο χιόνι, δεν κλείστηκαν κεντρικοί δρόμοι, δεν υπήρχε κανένα θέμα το νοσοκομείο. Πάντα καθαρό δρόμο. Σήμερα στο ΙΚΑ πάνω γίνουν τα εμβόλια, τα καθαρίστηκαν, να εξυπηρετήσουμε. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Για το ΙΚΑ πάνω, τι γίνεται ακριβώς? Κανονικά είμαστε εκεί, μπαίνουμε και στα στενά σιγά-σιγά, τα κεντρικά όλα ανοιχτά. Εξυπηρετήσαμε και τρεις δημότες, πήγαμε. Κάναν το εμβόλιο, όντως πήγαμε μια γυναίκα στο νοσοκομείο να γεννήσει. Να γεννήσει. Όχι, είμαστε κοντά σε όλους. Ναι, ναι, μακάρι να πάμε να καλά. Αυτά είναι ωραία περιστατικά. Μισό λεπτάκι. Τρεις ανθρώπους που τους πήγατε οι ίδιοι για να κάνουν το εμβόλιο. Γιατί ναι, ναι, για να μην πούμε. Όχι, η δρόμη ήταν ανοιχτή, αλλά για να μην ρισκάρουν. Ήταν ηλικιωμένοι. Δεν θέλαμε να βάλουμε σε ρίσκο. Και πήγατε και η γυναίκα που γέννησε στο νοσοκομείο. Πήγαινε στην γεννήση, ήταν προγραμματισμένο βέβαια, αλλά το πήγα, τι πήγαμε εμείς. Ναι. Όλα καλά. Αγοράκι, κοριτσάκι, τι έκανε? Δεν το ξέρω. Να του ζήσει ό,τι και αν είναι και θα το θυμούνται αυτό σίγουρα. Θέλουμε λίγο μόνο την κατανόηση του κόσμου. Βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Βλέπετε και στην όλη την Ελλάδα τι άλλο έχει γίνει και στα ευρωπαϊκά τέτοια τι προβλήματα είχαν. Ναι, ναι. Εμείς όσο μπορούμε, όσο πιο γρήγορα θα εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Μια κατανόηση μικρή μόνο σε αυτό. Είμαστε όλοι έξω και δουλεύουμε. Φαντάζομαι, Διονύση, ότι αν σήμερα πραγματικά πάμε πάνω από το 0, είναι βασικό αυτό για να μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ καλά το αλάτι και τα συνεργεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό με τη θερμοκρασία που είναι χαμηλή. Αύριο θα είμαστε σχεδόν τέλεια. Έτσι πιστεύω. Αλλά παίζει πολύ μεγάλη σημασία τα μείον. Γιατί με το αλάτι μετά από μείον 4 δεν είναι δύσκολα. Δεν είναι, δουλεύει, αλλά πολύ λίγο. Δεν έχει νόημα. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και μετά, οι δήμαρχοι έχουν πάρει μια απόφαση να κλείσουν μέχρι και Τετάρτη τα σχολεία. Ναι, εσείς πιστεύετε ότι μπορείτε να είστε έτοιμοι την Πέμπτη με τους αύλιους χώρους ή τα σκαλιά των σχολείων? Δεν μπορώ να σου πω σίγουρα, Χρήστο, γιατί και εγώ άλλο πλάνο είχα. Δυστυχώς με τα νεμοσούρια βλέπεις κάθε μέρα που ξημερώνει βγαίνει κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να απολογίσεις κάτι. Δεν μπορώ να πω κάτι τώρα, να προτρέξω εγώ κάτι να πω τώρα. Ωραία. Τώρα πού βρίσκεστε? Τώρα αυτή τη στιγμή στο σπηλιό και φεύγω, πάμε για απόσκεπο. Συνεχίζουν και σήμερα επίσης τα μισθωμένα μηχανήματα στα χωριά. Ναι. Μετά, όπου χρειαστεί ρίχνουμε αλάτια, ό,τι χρειαστεί, ό,τι γίνει. Όπου και όπου. Τώρα αυτή τη στιγμή και το. Και λίγο τα στενά στο Μανιάκι μου λένε εκεί στην Υψηλάντη και τα λοιπά να στείλουμε και εκεί. Ήδη έχουν οι αλατιέρες, δεν σταματάνε. Είμαστε συνέχεια σε ρί. Ωραία. Και μέχρι το βράδυ θα κάτσουμε σε ρί όσο χρειαστεί. Άρα δεν υπάρχει να σταματήσει κανένα συνεργείο καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα σήμερα. Καμιά φορά, Χρήστο, όταν χιονίζει είναι πιο εύκολο, γιατί είναι μαλακός ο καιρός, είναι αλλιώς. Το δύσκολο είναι από χθες, από εκεί ξεκινάει το δύσκολο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Διονύση, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Την κατανόηση του κόσμου, πάνω από όλα την κατανόηση του κόσμου. Όταν ο κόσμος βλέπει πραγματικά τους ανθρώπους να είναι έξω, να προσπαθούν οι δήμοι, να προσπαθούν οι εργαζόμενοι κτλ., τότε ακόμη και αν τα πράγματα είναι δύσκολα, αναγνωρίζει την προσπάθεια τουλάχιστον. Και να μην ξεχνάμε, Χρήστο, και οι εργαζόμενοι όλοι είναι άνθρωποι. Έτσι. Δεν είμαστε ρομπότ. Υπάρχουν άτομα τώρα αυτή τη στιγμή έχουν κοιμηθεί με 5 ώρες, 6 σε 3 μέρες όπως και εγώ. Και όπως χρειαστεί, το κάνουμε για ασφάλεια για τον κόσμο και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και δεν είναι και απεριόριστα αυτά τα άτομα. Δηλαδή είναι συγκεκριμένος αριθμός μηχανημάτων, συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων που πρέπει να πάνε σε όλο τον νομό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, Διονύση. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.